Ξεκάθαρο μήνυμα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού θέλησαν να στείλουν Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία μετά την άτυπη τριμερή σύνοδο στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εσωτερικών στο Ίνσπρουκ της Αυστρίας. Ούτε ένας που να μην δικαιούται άσυλο να μην πατά το πόδι του σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι η κόκκινη γραμμή που συνοψίζει την θέση των τριών και που κατεξοχήν προωθεί ο νέος σκληρός της Ευρώπης Ματέο Σαλβίνι. Η μείωση των αναχωρήσεων, η μείωση των αφήξεων, η μείωση των νεκρών και κατά συνέπεια η μείωση των προβλημάτων του οικονομικού και κοινωνικού κόστους της μετανάστευσης που πλέον δεν είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε θα είναι το αποτέλεσμα. Οπότε, εάν το ιταλικό μοντέλο γίνει ευρωπαϊκό μοντέλο, θα είναι για μένα μεγάλη πηγή υπερηφάνειας. Ζητάμε και θα συνεχίσουμε να ζητάμε την υποστήριξη των αρχών της Λιβύης και την βελτίωση των δράσεών τους. Ο Αυστριακός Υπουργός Χέρμπερτ Κίκλ επέμεινε πως υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Ο ηγέτης των χριστιανοκοινωνιστών της Γερμανίας και Υπουργός Εσωτερικών Χόρστ Ζεχόφερ δήλωσε μετά από κατηδίαν συνάντηση με τον Ματέο Σαλβίνι πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν για την επαναπρόθεση ετούντων άσυλο που βρίσκονται στη Γερμανία αλλά έχουν καταγραφεί στην Ιταλία. Όσο λιγότερα πετυχαίνουμε μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο σοβαρότερα θα πρέπει να είναι τα εθνικά μέτρα που θα λαμβάνουν. Γι' αυτό σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τους Υπουργούς Εσωτερικών. Ελπίζω πως θα επιτύχουμε πρόοδο. Και οι τρεις μας γνωρίζουμε πως θα είναι τιτάνιο έργο όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής. Η άτυπη τριμερή σύνοδος θα επαναληφθεί, ενώ οι τρεις θα έχουν συνομιλίες και με τον Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο.